Στο ίδιο βιβλίο έχω πολλούς ανοιχτούς λογαριασμούς με γονείς, με... υπάρχει ένα άλλο ποίημα για τη γυναίκα μου που είναι αρκετά χρόνια μετά. Το πρώτο που ακούσαμε ήταν το πρώτο βιβλίο. Έχει τίτλο «Προσωπικό» και σας το διαβάζω. Επειδή η ζωή μας μοιάζει να φυραίνει μέρα τη μέρα, δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη και ας μην είναι όπως παλιά, δεν θα πει πως πέθανε η αγάπη. Κουράστηκε ίσως σαν κάθε τι που ανασένει. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες και μένεις σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν και εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντόλα χανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο. Έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή ποτέ είσαι άνθρωπος και ποτέ πουλί, φέρνεις στο σπίτι μας ψωμάκια μικρά της αποδημίας και ελπίζουν τα παιδιά μας σε καλύτερες μέρες. Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσαι, ντρέπομαι για τα ίσως, τα μπορεί, τα δικά μου, μα δεν αλλάζω, όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση, διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα, ώσπου μυστικό δυναμό να φορτίσει πάλι τα μέλη με δύναμη και έλξη και δέρμα ζεστό. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς και δυσκολότερο να αγαπάς τον ίδιο άνθρωπο για καιρό, κάνοντας σχέδια και παιδιά και καυγάδες, εκδρομές, έρωτα, χρέη και αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές και Δευτέρες, νόστιμα φαγητά και καμένα, θέλοντας ο καθένας να είναι ο άλλος γεφύρι και δέντρο και πηγή κατά τις περιστάσεις ή και όλα μαζί στην ανάγκη, δεν θα πει πως εγώ δεν μπορώ να γίνω κάτι από αυτά ή και όλα μαζί. Και αν είναι να περάσω μια ζωή στη σκλαβιά, έτσι κι αλλιώς, ας είμαι, λέω, σκλάβος της αγάπης.